Λος Άντζελες, ο Γιάννης ο Κουντούρης, τον οποίο του δίνω την καλημέρα μου, τον έχω στο Viber, Κώστα μου. Καλημέρα, συνάδελφε. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Good morning. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Στέφανε, και σε όλους τους φίλους μας ακροατές εκεί σε πατρίδα μας, και χρόνια πολλά σε εσένα, αδελφέ. Να είσαι καλά. Να τα εκατοστήσεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σήμερα γιορτάζουν και ο Νεκτάριος και η Νεκταρία. Οπότε χρόνια πολλά, ναι, ξανά για ακόμα μια φορά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Δεν ξέρω αν έχεις να μου προσθέσεις κάτι σε αυτό που είπαμε πριν να πάμε στις εκλογές, για αυτά τα στοιχεία του ΒΑΕΡΣ που δείχνουν αυτή την αυξημένη, τους αυξημένους θανάτους στα νεογνά και, και σε αποβολές. Έχεις κάποιο στοιχείο, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς και εσύ. Ναι, πρώτα απ' όλα το ΒΕΡΣ, δηλαδή αυτό το σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενέργειων, εμβολίο κτλ. Υποαναφέρει όλα αυτά τα περιστατικά, ναι, όλα αυτούς τους αριθμούς που σχετίζονται τόσο με τις παρενέργειες όσο και τους θανάτους από τα εμβόλια. Κυρίως από το εμβόλιο COVID, μιας και μιλάμε όσο επιτοπλίσουν τα τελευταία δύο χρόνια για τον COVID. Υποαναφέρει δηλαδή όλα αυτά, κατά ένα μεγάλο, δηλαδή αναφέρει μόνο ας πούμε το 1% μόνο το 1% των συνολικών θανάτων από όλα τα εμβόλια, ιδιαίτερα από το εμβόλιο του κορονοϊού. Μάλιστα. Αυτό το μάθαμε η πρώτη φορά για το VAERS το 2010, σύμφωνα με έκθεση του Harvard, του Πανεπιστημίου Harvard. Εγώ όμως εχθές έβγαλε ένα πάρα πολύ δυνατό άρθρο με τίτλο «Έκθεση σοκ του Dr. Peter McCullough. Εκτινάζονται τώρα οι θάνατοι παιδιών από καρδιακή νόσο». Τα προγράμματα εμβολιασμού, λέει, κατά του COVID πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα. Και αναφέρεται σε μια γερμανική ομάδα εργασίας για την ανάλυση εμβολίων κατά του COVID, που έχει δημοσιεύσει τα αρχικά της πορίσματα σε μια ευρεία έκθεση. Και όποιος θέλει να βρει, δηλαδή, όλα αυτά μπορούν να μεταβούν, όσοι θέλουν να διαβάσουν όλα αυτά, μπορούν να μεταβούν στο site μου, greeknewsondemand.com. Λένε, βρέθηκαν τοξικές ουσίες σε όλα τα δείγματα εμβολίων κατά του COVID, χωρίς εξαίρεση. Πρώτον. Δεύτερον, τα δείγματα αίματος όλων των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Τρίτον, όσο μεγαλύτερη είναι η σταθερότητα του περιβλήματος των νανοσωματιδίων λιπιδίων, τόσο πιο συχνές είναι οι παρενέργειες του εμβολίου. Κύριε Κουντούρη, εγώ θα σας πω, Γιάννη μου, θα πω ότι αυτά τα λέει, όπως είπε, ο κύριος McCullough, αν το συγκράτησα καλά το όνομα. Ναι, ο Dr. Peter McCullough. Ο κύριος Dr. Peter McCullough, δεν μπορώ να τα υιοθετήσω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, φαντάζομαι και ο Γιάννης είναι δημοσιογράφος. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, έτσι. Και έτσι πρέπει να γίνεται στη δημοσιογραφία. Πρέπει να μεταφέρονται τα ρεπορτάζ προκειμένου να διαψευστούν, αν μπορούν να διαψευστούν, ή να επιβεβαιωθούν, αν πρέπει να επιβεβαιωθούν και να γίνουν υπεραιτέρω ενέργειες. Έτσι γίνεται, παιδιά. Ναι, και όποιος θέλει να επικοινωνήσει με αυτή την ομάδα εργασίας ή την ανάλυση εμβολίων κατά του COVID από τη Γερμανία, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ναι. Έχουν αφήσει τα στοιχεία τους στο κάτω μέρος του άρθρου κτλ. Αυτό όμως πάντως, αυτή την έκθεση την έχει προσυπογράψει ο Dr. Peter McCullough από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος τώρα πρόκειται τώρα να απολέσει δηλαδή την αδειά του, να ασκεί την πρακτική του γιατρού εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για ευνόητους λόγους. Διώκεται, κατανοητό. Καταδιώκεται από το σύστημα. Καλέ μου συνάδελφε, πες μου σε παρακαλώ πολύ, βάλε μας λίγο στο κλίμα, γιατί ξέρεις τι, ακούμε συνέχεια, δεν έχουμε οι Έλληνες στην Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνουμε πολύ καλά το εκλογικό σύστημα το οποίο υπάρχει στην Αμερική. Και τώρα στην Αμερική έχουμε εκλογές. Και το θέμα δεν είναι ότι έχουμε εκλογές στη Γερουσία. Το θέμα είναι ότι αλλάζει το πράγμα, αλλάζει άρδιν το πράγμα, έτσι. Ναι, πριν από, ήταν το 2016, οπότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι οι εκλογές εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στημένες, να πούμε το λιγότερο. Αυτά τα μάθαμε πρώτα από τις διαρροές, τις τότε διαρροές της ομάδας Wikileaks. Ναι. Wikileaks. Ναι. Και αυτό τώρα ο Julian Assange έχει πάθει αυτά που έχει πάθει, διότι τόλμησε εδώ να αφήξει ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Διαβάσαμε, παραδείγματος χάρη, η παλιά email του John Podesta, του τότε επικεφαλής. Του πρώην επικεφαλής της εξαρτής της Hillary για την Προεδρία, ότι δεν υπάρχουν εκλογές στην Αμερική και ότι την Αμερική την κυβερνά μια σκιώδης κυβέρνηση και ούτε καθεξής, πίσω από τα παρασκήνια βέβαια, και πάει λέγοντας. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε εμείς για τις προεδρικές εκλογές είναι το κολέγιο των εκλεκτόρων, διότι κάθε φορά που γίνονται προεδρικές εκλογές, το ίμιση των κολεγίων των εκλεκτόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, όλων των πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών,
την ώρα που εκλέγουν, διότι άλλο το εκλέγει που κάνει το κολέγιο των εκλεκτόρων και άλλο το ψηφίζει που κάνει ο λαός. Mm-hmm. Την ώρα όμως που συνεδριάζει όμως το κάθε κολέγιο των εκλεκτόρων της κάθε πολιτείας, το ίμιση εξ αυτών δεν υποχρεούται καθόλου να ακολουθήσει την λαϊκή ψήφο. Μπορούν δηλαδή να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Να βγάλουν όποιο θέλω το πρόεδρο. Ναι, και ναι. Υπάρχει επίσης τεράστια πίεση που ασκείται στο κολέγιο των εκλεκτόρων την ώρα που συνεδριάζει από μεγάλα ξένα κέντρα, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, από ξένες κυβερνήσεις και όχι μόνο. Αυτά τα έχουμε μάθει εδώ στην Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα έχουν βγάλει στη φόρα πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι και ούτε καθεξής. Το πρόβλημα που έγινε το 2020 είναι ακριβώς αυτό που παρατηρούμε τώρα στις ενδιάμεσες εκλογές, παρόλο που οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή, τι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή, τούτη την ώρα, για το αποτέλεσμα των εκλογών όσον αφορά στην Βουλή των Αντιπροσώπων, και βγάζω τώρα τα νούμερα στην οθόνη, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το προβάδισμα, έχουν μαζέψει μέχρι τώρα 193 έδρες, έναντι 160 και κάτι των Δημοκρατικών. Mm-hmm. Όσον αφορά στην Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 47 έδρες, χρειαζόμαστε όμως 51 για να την πάρουμε την Γερουσία, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν μαζέψει 45. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν δηλαδή να αντέξουν στην Γερουσία. Θα το κάνει αυτό τελικά και θα το καταφέρει τελικά. Και το λέω αυτό επειδή αυτή τη στιγμή παρατηρούμε το ακριβώς ίδιο πρόβλημα που παρατηρούσαμε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2020. Μιλάω για την γνωστή εκλογική νοθεία. Ναι, ναι. Σε βάρος του Τραμπ. Σε βάρος του Τραμπ. Που συμβαίνει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό που μας λες τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι μια οριακή κατάσταση και πάλι φοβάσαι ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να γυρίσουν το παιχνίδι με ύπουλο τρόπο οι δημοκρατικοί, δηλαδή ο Biden. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχουν αναφορές, για εκτεκταμένες αναφορές για νοθεία στις κάλπες, στη μεγαλύτερη κομιτεία της Αριζόνα, που παραδοσιακώς ανήκει στους δημοκρατικούς, αλλά άκουσαν την οποία κομιτή πάνε τώρα να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς αναλυτές, σύμφωνα με τις μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες και ούτε καθεξής. Αλλά το πρόβλημα που παρατηρούμε εμείς τώρα είναι αυτό που είχαμε παρατηρήσει και το 2020 και προέρχεται από μια γνωστή εταιρεία κατασκευής μηχανών ψηφοφορής που λέγεται Dominion Voting Services, την οποία εταιρεία την τρέχουν δύο Έλληνες. Δύο Έλληνες, παρακαλώ πολύ. Ο διευθύνων σύμβολος και ο υφιστάμενός του. Και αυτά τα είχα αποκαλύψει όλα, αρχής διανομένης από τον Νοέμβριο του 2020 και μετά. Αλλά τυχαίνει να είναι η ακριβώς η ίδια εταιρεία που αυτή τη στιγμή έχει στήσει και πάλι με τη συνένεση της κυβέρνησης του Biden τα δικά της εκλογικά μηχανήματα, οι μηχανές ψηφοφορίες, σε όλες αυτές τις μεγάλες πολιτείες κλειδιά, όπου δηλαδή είναι στον αέρα δηλαδή, το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, όπως η Αριζόνα. Μάλιστα. Διότι μόλις πριν από 6 ώρες έβγαλε ένα άρθρο ότι υπάρχουν αναφορές για εκτεκταμένη εκλογική νοθεία σε όλη την πολιτεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό λόγω του ότι το προβάδισμα εκεί το έχουν πάρει οι Δημοκρατικοί. Ενώ όλοι λένε ότι έπρεπε να το πάρει ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος. Όλο και περισσότερες αναφορές για αποτυχίες εκλογικών μηχανών αναφέρονται τις τελευταίες ώρες στην Αριζόνα, μια πολιτεία κλειδί για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι εκλογικοί υπάλληλοι φαίνεται να έχουν μεγάλο πρόβλημα με όσους χρησιμοποιούν κάμερα μέσα στα εκλογικά κέντρα για να καταγγείλουν όλα αυτά. Α, έχει τέτοια σχετικά. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, είναι κατανοητό, Γιάννη μου, ότι όπου υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφιακή ψήφος, το πράγμα περιπλέκεται. Περιπλέκεται πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, μέχρι τώρα αναφέρεται ότι παραπάνω από 230 εκλογικά κέντρα στην Αριζόνα έχουν εμφανίσει κατάρρευση των μηχανών ψηφοφορίας τους. Έχουμε καταγγελίες και αναφορές ότι γίνεται αυτό σε ολόκληρη την πολιτεία.
Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και λες ότι θυμίζει, αυτό που έγινε στις εκλογές με τον Biden και τον Τραμπ, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά ναι, είναι και η ίδια εγώ είχα επανάληψη. Βγάλει πάρα πολλά άρθρα για αυτό το θέμα. Και όσοι θα θέλετε να διαβάσετε περισσότερα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε το ειδικό τμήμα του site μου, Αμερικανικές εκλογές Τραμπ εναντίον Biden. Εκεί τα έχω γράψει και καταγράψει όλα από την πρώτη μέρα κιόλας. Και εκεί θα μάθετε δηλαδή για το γεγονός πως οι εκλογές πλέον εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εντελώς χειραγωγούμενες από τους δημοκρατικούς, από το βαθύ κράτος, από, από τις εταιρείες. Ακριβώς. Ναι, μηχανών ψηφοφορίες και όχι μόνο, όπως το Dominion Voting Services, ναι, που τη τρέχουν δύο ελληνικής καταγωγής, μεγάλα στελέχη κτλ. Τώρα, γιατί αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, για τους Αμερικανούς πατριώτες, όσο και ας πούμε για τους Έλληνες εκεί στην Ελλάδα, καθώς και για όλο τον κόσμο. Είναι επειδή, εάν τις κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, έχουν δεσμευτεί να βάλουν τέρμα στη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία. Άρα αυτό σημαίνει τέλος του πολέμου εκεί, δηλαδή με τη Ρωσία, ναι, και πάλι λέγοντας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει ελπίδα. Αυτό πόσο άμεσα μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, πόσο άμεσα θα διακοπεί η χρηματοδότηση? Ναι, έχουν δεσμευτεί οι Ρεπουμπλικάνοι ότι θα τη διακόψουν αμέσως. Αμέσως. Μάλιστα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό θα έχει και ένα πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο για την κάθε πτυχή της κοινωνίας, για όλη την οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία. Γιάννη, έχει ξαναγίνει να είναι στην κυβέρνηση, να είναι πρόεδρος ένας δημοκρατικός και η γερουσία να είναι στα χέρια ρεπουμπλικάνων ή το ανάποδο? Έχει ξαναγίνει αυτό? Νομίζω ναι. Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι να αντιστραφεί αυτό το δυσμενές, ας πούμε, οικονομικό κλίμα που επικρατεί παντού σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου. Και για να, ας πούμε, οι Ρεπουμπλικάνοι μπουν τώρα, πάρουν όλο το Κογκρέσο, τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και την Γερουσία, τότε αυτό θα έχει και θετικό αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές. Θα πάρει την κατιούσια το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, των Αθηνών και ούτε καθεξής. Θα πάρει την ανιούσα, ακόμα και τα κρυπτονομίσματα, στα οποία έχω επενδύσει και εγώ πολλά λεφτά. Ναι. Αλλά και όχι μόνο, και όχι μόνο. Να σε ρωτήσω λίγο, Γιάννη. Απέναντι, οι Ρεπουμπλικάνοι απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, πώς τοποθετούνται? Γιατί και αυτό μας αφορά άμεσα. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μέρη, δηλαδή νομίζω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι λίγο διχασμένοι σχετικά με αυτό το θέμα. Όσον αφορά, ας πούμε, τα σκληροπυρηνικά γεράκια του βαθέως κράτους που ανήκουν στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, αυτοί δεν αλλάζουν στάση με αυτό το θέμα. Δεν αλλάζουν, βέβαια. Είναι με το μέρος της Τουρκίας. Ξεκάθαρα. Υπάρχουν ωστόσο αναφορές ότι αυτή τη στιγμή, τούτη την ώρα που μιλάμε εμείς, υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης Biden που ασκούν πίεση στον Ζελένσκι να αρχίσει να κάνει συνομιλίες με τον Πούτιν για προφανείς λόγους. Ναι, βέβαια. Ακόμα και οι δημοκρατικοί έχουν καταλάβει. Ακόμα και οι δημοκρατικοί, βέβαια. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα εδώ είναι η Τουρκία, μιας και μιλάμε για την Τουρκία. Γιατί εχθές έβγαλε ένα πάρα πολύ αποκαλυπτικό άρθρο για το ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο. Ότι υπάρχει μια ουκρανική εταιρεία που ζητά από τουρκικό κατασκευαστή drones, μια πανδρομένα αεροσκαφών, να της φτιάξει συσκευή ψεκασμού αεροζόλ για να ψεκάζει βιολογικά όπλα, άκουσαν, πάνω από εχθρικούς ρωσικούς πληθυσμούς. Η Τουρκία. Αν είναι δυνατόν. Η Ουκρανία ζητάει από την Τουρκία να της φτιάξει drone για να ψεκάζει βιολογικούς όπλα, βιολογικά δηλαδή, ιούς να ρίχνει, πάνω από πληθυσμούς της Ρωσίας. Ναι. Και το ερώτημά μου ποιο είναι. Η τουρκική εταιρεία φαίνεται να έχει ρωτήσει και έχω τα έγγραφα ένα τουρκικής κατασκευής drone μπορεί να τροποποιηθεί ή να κατασκευαστεί για να διασκορπίσει το περιεχόμενο αεροζόλ σε μια ευρεία περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να είναι μια θανατηφόρα νέα ανατροπή στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αν εγώ το ρωτάω αυτό που ρωτάω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτό που σκέφτομαι τώρα αυτή τη στιγμή κατευθείαν με το που το λες, αν η Ουκρανία ζητάει από τους Τούρκους να το φτιάξουν, σημαίνει ότι οι Τούρκοι μπορούν να το φτιάξουν. Εάν οι Τούρκοι μπορούν να το φτιάξουν, ποιος μας λέει ότι αυτά τα οποία παραβιάζουν καθημερινά το FIR, τα δικά τους drone, δεν ψεκάζουν εμάς τέτοιους ιούς?
Έτσι ακριβώς, μπράβο, έτσι ακριβώς. Άρα το πρόβλημα εδώ είναι το γεγονός πως η εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση, είτε είναι ρεπουμπλικανική, είτε είναι δημοκρατική, είναι πάντοτε εδώ με το μέρος της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία παίζει τεράστιο ρόλο σε εκείνη τη γωνία του κόσμου, χάρη των συμφερόντων της Δύσεως, γενικότερα. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Αλλά αυτή η είδηση σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε να πέσει στην αντίληψη της κάθε κυβέρνησης εκεί έξω, ιδιαίτερα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και με τον μεγάλο δημοκρατικό γερουσιαστή Μπα Μενέντες, ο οποίος είναι με το μέρος της Ελλάδος. Και μπράβο του. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ΜΜΕ, τα συστημικά, αυτός είναι μπλεγμένος σε πολλά σκάνδαλα διαφόρων ειδών. Ναι. Άρα, τώρα, κατά πόσον ισχύουν όλα αυτά, δεν ξέρω. Θα φανεί. Αλλά έχουμε μόνο αυτόν και πολλούς λίγους εκεί στο Κογκράσο, γενικότερα, που είναι με το μέρος της Ελλάδας. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς, οι Έλληνες, είναι ένα δυνατό και ισχυρό ελληνικό λόμπι στο Washington. Σαφώς, σαφώς. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ για μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο, Γιάννη μου. Πέθανε και ο Ρότσιλντ, ε? Ναι, ο ένας από τους διάδοχους, ένας από τους 6 διάδοχους. Και η Ρότσιλντ όμως είναι πολύ εμπλεκμένη σε διάφορα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα παντού, σε όλη την Ευρώπη. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Πάντως συνεχίζουν να πρωτοπορούν μαζί με τους Rockefeller σε όλα αυτά τις διεθνείς τραγωδίες και ψευτοκρίσεις και ψευτοπανδημίες κτλ. Είναι ρυθμιστές. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες στήριξη από όλους, αλλά ο κόσμος πρέπει όμως να σταματήσει να συμπορεύεται με την έννοια της πραγμάτων και να ξυπνήσει. Αν δεν θέλεις να σωθείς, κανένας δεν θα σε σώσει. Γιάννη Κουντούρη, ναι, από το The Greek News On Demand, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ και όσους φίλους μας ακροατές. Γεια σας. Καλά. Γεια. Focus 103,6. Focus είσαι και πλέον το ξέρεις. Γιατί γελάς? Δεν έχουμε ειδήσεις, ρε, βάλε του μουστάρι. Κατάλαβες, μπήκε το σποτάκι. Δεν έχουμε.